βασικό θέμα, στο μεγάλο θέμα όλων αυτών των ημερών, καθώς, όπως είπαμε, πολλά εξαρτώνται για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον των πολιτών αυτής της χώρας, από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Έχουμε μαζί μας, καλησπέριζουμε τη βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε? Κάνατε την ψυχραιμία σας. Κάνουμε καμπάνια για το όχι στο δημοψήφισμα της Κυριακής. Ναι. Έρχομαι από περιοδία. Ο κόσμος ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε? Πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες αντιδρούν, θα έλεγα, είτε φοβικά, είτε με κάποια εμπάθεια που μάλλον δεν είναι αυτών των ημερών, έχουν γενικά πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του. Πέρα από τέτοιες μεμονωμένες περιπτώσεις, γενικά η αίσθηση στον κόσμο είναι: φτάνει, ναι, θα πούμε όχι, θα πούμε όχι, δεν ανεχόμαστε να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση. Υπάρχει βέβαια η ανησυχία για την επόμενη μέρα του όχι, η αίσθηση ότι δεν είναι εξασφαλισμένα τα πάντα και δεν μπορεί να τα δώσει κανείς στο πιάτο. Είναι μια διεκδίκηση που αρχίζει, μια διαπραγμάτευση που ξαναρχίζει την επόμενη μέρα του όχι, αλλά μια διαπραγμάτευση την οποία η ελληνική κυβέρνηση θα την κάνει από πολύ ισχυρότερη θέση, όταν θα έχει ένα ισχυρό όχι μαζί της, ένα ισχυρό μήνυμα προς αυτούς με τους οποίους διαπραγματεύεται. Δεν ήταν, θεωρείτε, αρκετά ισχυρό το μήνυμα που έστειλε ο κόσμος τον Ιανουάριο στις εκλογές, αναδεικνύοντάς σας ως κυβέρνηση? Να, που κάποιοι δεν το θεώρησαν αρκετά ισχυρό και που οι προτάσεις που στέλνουν, είδατε ποιες είναι. Να συνεχιστεί επαόριστο η ομοιρία της χώρας, η συρρήκνωση της οικονομίας, η φτωχοποίηση και η εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και το δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, πολύ καλά έκανε και το είπε η κυβέρνηση, ακόμη καλύτερα θα κάνει να το πει και ο ελληνικός λαός με μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό θα σημαίνει το όχι στο δημοψήφισμα, δεν σημαίνει τίποτε άλλο. Σημαίνει το ότι αυτά τα μέτρα, αυτά όπως τα ακούμε, με το ΦΠΑ το 23%, με την προκαταβολή του φόρου της επόμενης χρονιάς 100%, με τη φορολόγηση επαγγελματιών, μεμονωμένων και αγροτών από το πρώτο ευρώ και στις αποζημιώσεις και στα πάντα, μια σειρά μέτρα τα οποία θα εξαθλιώσουν τον πληθυσμό, με τις περικοπές στο ΕΚΑΣ, με την άρνηση να φορολογηθούν οι κερδισμένοι, οι επιχειρήσεις που έχουν κέρδη, προσέξτε, όχι τζίρο, κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ, ενώ πρέπει, είπαμε, να κοπεί το ΕΚΑΣ στο συνταξιούχρονο, ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν να φάνε. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να γίνουν δεκτά και ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει και πιστεύω ότι την Κυριακή θα απαντήσει αυτό, ότι δεν γίνονται δεκτά αυτά τα μέτρα. Όταν όμως, κυρία Σταμπουλή, οι θεσμοί και η Ευρώπη αγνοούν μια εκλεγμένη δημοκρατικά κυβέρνηση, η οποία εκφράζει τον ελληνικό λαό αποδεδειγμένα, γιατί αυτές είναι οι εκλογές και η κάθε κυβέρνηση εκφράζει το δικό της λαό, γιατί να δώσουν σημασία στον ελληνικό λαό που ούτως ή άλλως έχει εκφραστεί μέσα από την κυβέρνησή του? Καταρχήν, αυτή η διαδικασία του δημοψηφίσματος, όπως είδατε, πυροδότησε κινήσεις συμπαράστασης σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει διαδηλώσει σε πάρα πολλές χώρες, σε πάρα πολλές πόλεις που στήριζαν τα ελληνικά αιτήματα, που στήριζαν την ελληνική κυβέρνηση απέναντι στους πιστωτές, που μπορούσε να είναι η δικιά τους νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία έχει ταλαιπωρήσει και τους ίδιους τους ανθρώπους σε αυτές τις χώρες, όπως είναι η Ισπανία. Εκείνο που μπορεί να θέλουν οι δανειστές θα είναι να μπλοκάρουν, να κάνουν ένα σπάσιμο, να το πω έτσι λαϊκά, στο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην πάρουν θάρρος ανάλογοι σχηματισμοί στις εκλογές που έρχονται. Το Ποδέμος και η αριστερά, η ενωμένη αριστερά στην Ισπανία, τον Μπλόκο στην Πορτογαλία, το Sinn Féin στην Ιρλανδία. Αναφέρω 3-4 χώρες που ξέρουμε ότι έχουν εκλογές πριν το τέλος της χρονιάς. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να τους κάνει να αποδεχθούν το κόστος μιας ρήξης με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί μια ρήξη με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα έδωσε ένα πρώτο μήνυμα στα χρηματιστήρια χτες και σήμερα. Δεν ξέρουμε τι μήνυμα θα δώσει τις επόμενες μέρες, πιθανόν να είναι πολύ ισχυρότερο. Και αυτό δεν θέλουν να το ρισκάρουν. Χάνουν πάρα πολλά αν δεν υποχωρήσουν. Ναι, αλλά δεν είναι οι πολίτες που λαμβάνουν αποφάσεις, είναι οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις χάνουν και οι κυβερνήσεις και αυτοί που υπηρετούν αυτές οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις χάνουν πάρα πολλά αν δεν υποχωρήσουν. Οι πολίτες ξέρουν ποιον είναι και συμπαραστέκονται. Οι κυβερνήσεις ξέρουν τι χάνουν.
Βέβαια, το δίλημα που πάει να τεθεί, κυρία Σταμπουλή, μέσα από αυτό το δημοψήφισμα είναι αν θα κληθεί ο λαός να πει ναι ή όχι στην Ευρώπη. Ναι ή όχι στο ευρώ. Αυτό είναι μια παραπλάνηση, είναι ένα ψεύδος. Και λέγεται συνειδητά. Αυτό παραπλανήθηκα. Και για να ολοκληρώσω λίγο, αν μου επιτρέπετε, φαίνεται, αν μιλάτε για παραπλάνηση, έχουμε και δηλώσεις, για παράδειγμα, αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι το ίδιο ισχυρίζονται, ακολουθούν αυτή τη γραμμή. Μέχρι και ο Δήμαρχος Ζερών Πέτρος Αγγελίδης είπε ότι εγώ θα ψηφίσω ναι, γιατί θέλω να μείνω στην Ευρώπη και στο ευρώ. Ναι, και ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Μπουτάρης. Ναι, όλοι. Λοιπόν, όλοι και, ναι, και αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αρνήθηκε να θέσει τα αποθέματά της. Όχι στη διάθεση του δημοσίου για να τα ξοδέψει, επαναλαμβάνω, απλώς για να τα έχει σαν εγγύηση για τα ρέπος. Λοιπόν, ναι, είναι ένα συνειδητό ψεύδος και αυτοί που το λένε ξέρουν τι λένε και επιλέγουν συνειδητά να παραπλανήσουν τον ελληνικό λαό και έχουν την αντίστοιχη ευθύνη. Εγώ δεν μπορώ παρά να το καταγγείλω αυτό. Όσους, επαναλαμβάνω, συσχετίζουν το όχι στα μέτρα, το κάνουν ισοδύναμο με όχι στην Ευρώπη, όχι στο ευρώ. Δεν είναι αυτό το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι σαφέστατο και κανείς δεν έχει δικαίωμα να το αλλοιώνει. Δηλαδή η χώρα μας, παρά τις διαμηνήσεις των Ευρωπαίων, των κορυφαίων Ευρωπαίων στελεχών, οι οποίοι ισχυρίζουν το ίδιο, είναι θωρακισμένη απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Με συγχωρείτε, ο ίδιος ο κύριος Σόιμπλε είπε σήμερα ότι το όχι δεν σημαίνει Brexit. Ενώ αντίθετα απειλούσε με Brexit κάθε φορά που ήθελε, κάθε φορά που του ερχόταν ή που τον βόλευε. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα χρήσιμο μάθημα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Εκτοξεύουν απειλές και ό,τι πιάσει. Πρέπει να έχουμε. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι μια απέλπιδα προσπάθεια για να πάνε τον κόσμο προς το ναι. Από την πλευρά εκείνων που ισχυρίζονται ότι το όχι σημαίνει. Που συνδέουν το δημοψήφισμα. Ναι, βέβαια. Όχι από απέγκα. Συνειδητή παραπλάνηση. Συνειδητό ψεύδος. Και έχουν την ευθύνη, επαναλαμβάνω. Από τον κύριο Σαμαρά μέχρι τον οποιονδήποτε. Από εκεί και πέρα, ούτε του κυρίου Σόμπλε είναι απέλπιδα η προσπάθεια. Είπαμε. Παίζει όλα του τα χαρτιά. Και ό,τι πιάσει. Αυτό πρέπει να μας κάνει να αμυνθούμε απέναντι στους φόβους που προσπαθούν να μας ενσπείρουν. Και πιθανόν να προσπαθήσουν να μας ενσπείρουν και άλλους φόβους. Μπορούμε να αντισταθούμε, μπορούμε να σκεφτούμε ψύχρεμα, να εκτιμήσουμε ψύχρεμα την κατάσταση, να δούμε τις πραγματικές μας δυνατότητες και να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε στην εξαθλίωση που θέλουν να μας επιβάλλουν. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σταμπουλή. Πριν με ευχαριστήσετε, να πω ότι αύριο έχουμε την ανοιχτή μας εκδήλωση στον πεζόδρομο της Παναγίας Τσαλδάρη με ομιλητή τον Τάσο τον Κουράκη και με θέμα το ναι στις 8 το βράδυ. Και θα ήθελα να μου δώσει την ευκαιρία, επειδή υπάρχει μία σύγχυση και γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το ποιες συναλλαγές μπορούν να γίνουν, τράπεζες ανοιχτές, κλειστές κτλ. Να θυμίσουμε στον κόσμο, να θυμίσουμε στους επιχειρηματίες που ίσως δεν πάρουν την εφημερίδα της κυβερνήσεως να την κατεβάσουν από κάποιο κομπιούτερ και να τη διαβάσουν, ότι πάρα πολλές διατραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές διατραπεζικές, μπορούν να γίνουν. Δεν μπορεί κανείς να λέει, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να πληρώσει εργαζόμενους του γιατί είναι κλειστές οι τράπεζες. Μπορεί να μεταφέρει τους μισθούς από το δικό του τραπεζικό λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου ή που θα του υποδείξει ο εργαζόμενος. Mm-hmm. Αυτά γίνονται μια χαρά από αύριο. Δεν ξέρω αν άρχισαν και από σήμερα, αλλά από αύριο γίνονται μια χαρά. Η πληρωμή εμπορεύματος μέσα στη χώρα. Εκεί που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα είναι με τις εισαγωγές. Εκείνα και τις εξαγωγές. Εξαγωγές, γιατί οι εξαγωγές γίνονται. Έχεις να παίρνεις λεφτά. Με τις εισαγωγές υπάρχει πρόβλημα. Αλλά οι πληρωμές μέσα στη χώρα δεν έχουν μπλοκαριστεί από τα μέτρα που πάρθηκαν και αυτό να μην το χρησιμοποιεί κανείς σαν άλοθη. Σαν δικαιολογία, είπαμε, άλλοι δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους 3 και 4 μήνες. Λοιπόν, ευκαιρία να τους πληρώσουν μια εβδομάδα παραπάνω, όχι. Μπορούν να τους πληρώσουν μια χαρά μέσω τραπέζης. Και άλλες συναλλαγές μπορούν να γίνουν, καταγράφονται αναλυτικά στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και επίσης λοιπόν, και η banking και τα λοιπά. Και επίσης δίνεται και η ευχαίρεση στον Υπουργό Οικονομικών να προσθέσει και κάτι ακόμη που θεωρεί χρήσιμο. Καλά, θα νομίζω ότι και αύριο θα έχουμε και ακόμη περισσότερες διευκρινήσεις, γιατί είναι αύριο και το θέμα των συνταξιούχων. Βεβαίως. Και είπαμε ήδη ποιες τράπεζες θα είναι ανοιχτές τουλάχιστον στο νομό Σερών, να ξέρουν οι άνθρωποι, να τα έχουμε πει αυτά. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Σταμπουλή. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.